πρωί-πρωί, 12 η ώρα, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας, όπου θα παρακολουθήσουμε το μάτς, θα καλύψουμε για το κοντά σας σπορ, το μάτς ΑΟ Χαλκής Πάργα για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, είσοδος των ομάδων. Κοντά ήρθανε. Λίγος ο κόσμος στις εξέδρες. Της Εθνικής. Είχαμε φάει τα 7 γκολ εκεί μέσα. Για όσους θυμούνται. Προηγούμενη αγωνιστική ο Χαλκής έφαγε 8. Καλά πάμε. Λοιπόν, να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτό το μάτς. Με νεαρούς ποδοσφαιριστές η ομάδα της Χαλκίδας, κατά βάση. Να δω πώς θα γίνει. Έτσι. Μάλιστα. Γυρίσαμε και κατά τον ήλιο, γι' αυτό δεν πειράζει. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει ο αγώνας. Κρατήσουμε λίγο το βίντεο. Σέντρα λοιπόν στο μάτς ο Χαλκής Απόλλων Πάργας, πρωτάθλημα Τρίτης Εθνικής στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας, νωρίς 12 η ώρα, για να μπορέσει και η ομάδα της Πάργας να επιστρέψει. Τα λεπτά της συνάντησης, αναγνωριστικές έτσι παλιές, να βρουν τα πατήματά τους οι ποδοσφαιριστές. Κατοχή της μπάλας από την ομάδα της Χαλκίδας. Προσπάθεια ανάπτυξης από την άμυνα. Thank you.
λάθος μεταβίβαση στην αντιπίθεση ομάδα της Πάργας τώρα. Ένα σούτ μπλοκαρέ ο Βλάμης, ο τερματοφύλακας, ο Χαλκής, δεν ήταν και κάτι σπουδαίο. Αδύναμο το σούτ. Βλέπουμε την ομάδα της Πάργας να πιέζει ψηλά. Αυτό έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα της Χαλκίδας. Εκεί δεν μπορεί να βγει μπάλα από την άμυνα. Κερδίζουν μπάλες οι της Πάργας και προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Καλός ο καιρός σήμερα. Μέχρι χθες είχαμε συννεφιές, είχαμε βροχές και αρκετό κρύο. Από σήμερα ο καιρός βελτιώνεται. Φαίνεται έχει βγει και ο ήλιος. Οπότε και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν για ένα καλό μάτς εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας ανάμεσα στον ΑΟ Χαλκής και στον Απόλλων Πάργας. Στη 10η θέση βρίσκεται ο Απόλλων Πάργας. Είναι εκεί κάτω από τη ζώνη του πυροβασμού. Βέβαια η Χαλκίδα έχει στη 13η θέση μόλις 11 βαθμούς. Ο Απόλλων Πάργας, ο οποίος μες την εβδομάδα έδιωξε και το τεχνικό team που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στην ομάδα, έχει αλλάξει και προπονητή μες την εβδομάδα. Αρκετά προβλήματα και η ομάδα της Πάργας, με τη Ζάνκηθο να είναι στην ένατη θέση πάνω από την Πάργα, ακριβώς μια θέση, αλλά με 5 βαθμούς διαφορά και έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας η Ζάκυνθος. Προσπάθεια αντιπίθεσης τώρα για την Χαλκίδα. Βγαίνει μπάλα στα πλάγια εκεί. Ο Κυριακός, πού είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε και λίγο μακριά. Μια σέντρα και το πρώτο κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ λοιπόν για την ομάδα της Χαλκίδας. Σε
λίγο να γίνει εδώ το 0-1 από ένα λάθος άμυνας εκεί. Εξουδιάστηκα, δεν προλάβω να τραβήξουμε. Τυχώς η κόντρα ευνόησε το τερματοφύλακα της Χαλκίδας, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από τα δοκάρια της εστίας του και δεν έγινε το 0-1. Ακόμα μια επιθετική πρωτοβουλία από την Μπάργα τώρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ο ΑΟ Χαλκίδας Απόλλων Πάργας, πρωτάθλημα της Εθνικής, και κάπου εδώ δεν υπάρχει και κάτι έτσι ενδιαφέρον προς το παρόν. Θα διακόψουμε το βίντεο για να μπορέσουμε να κάνουμε και το φωτορεπορτάζ που πρέπει και θα δείτε στο κοντά σας σπορ. Πήρατε μια γεύση στο τι γίνεται εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Σας ευχαριστούμε πολύ που στηρίζετε την προσπάθεια και στο YouTube για το κοντά σας σπορ. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή Απόστολος Αβερκιάδης στο κανάλι στο YouTube και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και για τη θέαση και για τη που παρακολουθείτε και το τι καταγράφουμε με την κάμερα του κοντά σας σπορ. Συνέχεια του ρεπορτάζ από το κοντά σας σπορ. Να δούμε και αυτή τη φάση. Επιμένουν της ομάδας Πάργας χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Αυτά.